Είμαστε με τη συγγραφέα του βιβλίου «Ψυχές και χρώματα», κυρία Γεωργία Ανδριώτου. Να σας καλωσορίσουμε στο Embrows. Και θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε από έναν μυτιλινιό συγγραφέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είμαι συγγραφέας, αλλά θα έλεγα ότι μου έρχεται ο τίτλος του συγγραφέα λίγο τιμητικός για να τον οικειοποιηθώ. Θα έλεγα ότι είμαι μια δασκάλα που έχει βγάλει ένα βιβλίο, προς στιγμή τουλάχιστον. Το «Ψυχές και χρώματα», λοιπόν, είναι μια συλλογή διηγημάτων που αποτελείται από 9 ιστορίες. Συνδετικός τους κρίκος είναι τα χρώματα. Και φυσικά, σύμφωνα με την ψυχολογία των χρωμάτων, τα συνδέει και η σχέση που έχουν τα χρώματα με τα συναισθήματα και με τη συμπεριφορά μας. Πρόκειται για 9 αυτοτελείς ιστορίες, που η κάθε μια τους λοιπόν έχει ως τίτλο ένα χρώμα. Οι ηρωίδες μου είναι γυναίκες, στον κανόνα. Βέβαια, θα πω ότι καμιά ηρωίδα δεν μπορεί να υπάρξει μόνη της, χωρίς να υπάρχει ένας πυρήνας δίπλα της, που να τροφοδοτεί το συνέστημα και τη συμπεριφορά της. Οπότε υπάρχουν και άλλοι δευτερεύοντες ήρωες που πλαισιώνουν τις βασικές ηρωίδες. Είναι γυναίκες από διαφορετικές εποχές, από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, γυναίκες που σηκώνουν τη μοίρα τους στον νόμο τους, κάποιες από αυτές υποτάσσουν σε αυτήν, κάποιες άλλες προσπαθούν να ξεφύγουν από αυτό που τους είναι γραμμένο. Είναι γυναίκες συμβιβασμένες και γυναίκες ασυμβίβαστες. Όλες τους όμως αναζητούν την αγάπη, αναζητούν το σεβασμό και αναζητούν μια ζωή που να στηρίζεται στην αυτοπραγμάτωση. Αυτές οι ιστορίες είναι βασισμένες σε πραγματικά γεγονότα ή είναι σε ένα φανταστικό κόσμο? Θα έλεγα ότι είναι γυναίκες της σημερινής εποχής, είναι γυναίκες και της παλιότερης εποχής. Είναι γυναίκες λοιπόν που θα πω ότι οι ζωές τους κάτι μας θυμίζουν. Μας θυμίζουν τη ζωή της μητέρας μας, της γιαγιάς μας, τη ζωή της αδελφής μας, τη δική μας ζωή ενδεχομένως. Οι ιστορίες, ο πυρήνας των, η πλοκή των ιστοριών, να το πω σωστά, συνδέεται με καθημερινές ιστορίες. Ιστορίες που όλοι μας λίγο πολύ γνωρίζουμε, άμεσα ή έμεσα. Είμαι επηρεασμένη από τον τόπο μου. Κάποιες από αυτές έχουν στοιχεία του χωριού μου, του νησιού μας, και κάποιες άλλες φυσικά θα πω ότι έχουν προκύψει μέσα από την εμπειρία μου, τις αναστροφές μου και προσωπικά βιώματα και φίλων μου βιώματα. Μία συνδέεται με μια πολύ προσωπική μου, θα πω, ιστορία. Το Λευκό συνδέεται με την απώλεια του πατέρα μου. Είναι το πρώτο σας συγγραφικό έργο? Ναι. Το «Ψυχές και χρώματα» έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις Νίκας. Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκδότες μου και στην επιμελήτρια φυσικά και φίλη και συνάδελφο, τη Στέβη τη Τζούτζη, που επιμελήθηκε το βιβλίο. Είναι το πρώτο μου βιβλίο που έχει εκδοθεί. Παρ' όλα αυτά αρθρογραφώ από το 2016 στο διαδίκτυο. Έχω μια επαφή με τον γραπτό λόγο. Είμαι και δασκάλα, η δουλειά μου συνδέεται και με την παραγωγή γραπτού λόγου. Παρ' όλα αυτά, όταν ξεκίνησα, γιατί συνεργάζομαι με ένα site στο οποίο δημοσίευα τα άρθρα μου, και η Στέβη Τσούτσι, που ήταν και αρχισυντάκτρια, μου είπε ότι γράψε το, έχεις, πιστεύω ότι μπορείς να γράψεις ιστορίες που αξίζει να διαβαστούν. Παρ' όλα αυτά, και επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ότι χρειαζόμαστε τις προαπαιτούμενες γνώσεις, το θεώρησα πάρα πολύ δύσκολο το να πεις κάθομαι και γράφω ένα βιβλίο. Ήθελα λοιπόν και εγώ τη θεωρητική μου βάση. Και έτσι έκανα κάποια μαθήματα δημιουργικής γραφής για να έχω το θεωρητικό πλαίσιο τι σημαίνει γράφω διήγημα, ποιες είναι οι βασικές αρχές και οι άξονες που μπορεί να έχει ένα διήγημα. Πώς αισθάνεσαι που η σκέψη σου μεταμορφώθηκε σε βιβλίο το οποίο είναι εικονογραφημένο από τον ιό σου? Εντάξει, νιώθω φυσικά όμορφο, νιώθω περήφανη για τον γιο μου. Το βιβλίο ήρθε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία γιατί μόλις είχα χάσει τον πατέρα μου. Και δεν είχα ολοκληρώσει τις ιστορίες μου, οπότε το Λευκό, το οποίο το είχα στο μυαλό μου, ήθελα να το αφιερώσω στην καθαρότητα της παιδικής ψυχής, αποφάσισα να γράψω για την καθαρότητα της ψυχής που φεύγει. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη η δεδομένη και τη συγκεκριμένη ιστορία την είχα γράψει 4 φορές με 4 διαφορετικούς τρόπους, γιατί δεν μπορούσα να αφήσω το συναίσθημά μου να περάσει μέσα από τις λέξεις. Όμως,
επειδή είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στη ζωή δεν είναι όλα άσπρο μαύρο, στις ιστορίες μου υπάρχει τραγικότητα και αυτό γιατί πιστεύω ότι όσο τα πράγματα πάνε καλά είμαστε όλοι μια χαρά, αλλά είναι οι ανατροπές αυτές που έρχονται και μας φέρνουν αντιμέτωπες με το σκοτάδι που κρύβουμε μέσα μας. Λοιπόν, μια τέτοια ανατροπή ήταν και η δεδομένη. Πάνω λοιπόν σε αυτή την πολύ δύσκολη για μένα συνθήκη έρχεται μια πολύ μεγάλη χαρά που ήρθε και ισορρόπησε την απώλεια με τη δημιουργία. Ο γιος μου είναι φοιτητής στη Σχολή Ικανοτεχνών, ήταν τριτοετής όταν εκδόθηκε το βιβλίο και συνεργαστήκαμε μαζί σε αυτό το υπέροχο εξώφυλλο και δεν το λέω γιατί είναι του παιδιού μου, αλλά είναι κοινώς παραδεκτό ότι είναι ένα όμορφο εξώφυλλο που πραγματικά αποτυπώνει τα χρώματα που έχει η ανθρώπινη ψυχή. Νιώθω επομένως περήφανη, νιώθω δημιουργική, νιώθω ανασφάλεια, να το πω και αυτό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς αυτό το έργο θα μπορέσει να προσελκύσει και να αγγίξει έναν αναγνώστη. Και αυτό που ελπίζω και έχω πει και σε όλες τις παρουσιάσεις, είναι ότι εύχομαι να υπάρξει ένα χρώμα που θα αγγίξει τον καθένα ξεχωριστά. Και όταν κάποιος γυρίσει αυτή την τελευταία σελίδα, να πει ότι διάβασα ένα καλό βιβλίο. Νομίζω είναι ένα μεγάλο στοίχημα για μένα και είναι μια πολύ καλή και είναι μια καλή ικανοποίηση, γιατί έχω πάρει πάρα πολλά σχόλια και έχω γίνει κριτικές για το βιβλίο. Πότε εκδόθηκε το βιβλίο αυτό και αν έχετε ξεκινήσει να δουλεύετε επόμενη δουλειά. Ναι. Το βιβλίο εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2021 και παρουσιάστηκε μάλιστα για πρώτη φορά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήταν 25 με 28 Νοεμβρίου. Ήταν και η πρώτη φορά που το έπιασα στα χέρια μου και από εκεί και πέρα έχουμε κάνει αρκετές παρουσιάσεις, έχουν γίνει στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, στην Καλονή, στην Αγία Παρασκευή, στην Πετρούπολη και συζητάμε για τη Φίλια. Το επόμενό μου λοιπόν στοίχημα συγγραφικό ήταν να γράψω για τη Μικράσια. Και έχω ξεπεράσει τα 100 χρόνια, πιστεύω ότι αυτές οι μνήμες είναι ζωντανές οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Είμαι από ένα χωριό που είναι προσφυγικό, έχω ρίζες προσφυγικές, οπότε έχω ξεκινήσει να γράφω ένα μυθιστόρημα με τους ήρωες να ζουν στο Αϊβαλί και να έρχονται ως πρόσφυγες εδώ στη Λέσβο. Οι ιστορίες είναι παρμένες από πραγματικές αφηγήσεις που είχα τη χαρά και την τιμή να μπορέσω να αποτυπώσω και προσπαθώ να τις ενσωματώσω στο βιβλίο μου και φυσικά θα κάνω και μία εκδήλωση από και αυτό πάνω σε αυτές τις ιστορίες που μου έχει εμπιστευτεί ο κόσμος. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε μέσα από αυτό το βιβλίο? Αυτό που θέλω να κρατήσει ο αναγνώστης είναι ότι η επίγευση κάθε ιστορίας είναι θετική. Και αυτό είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα, το ότι η ζωή πάντα επιστρέφει τα δανεικά της, το ότι η χαρά πάντα βρίσκει το δρόμο της, παρά τα εμπόδια που έρχονται και τη σκοτεινιάζουν, αλλά και η αγάπη πάντα βρίσκει το δρόμο της και βρίσκει και τη λύτρωσή της. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που θα ήθελα να μείνει από το βιβλίο μου.